και εθνική επέτειο και την παρέλαση της 11ης Νοεμβρίου, που έχει να κάνει με την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε, και εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και το σύνολο των κατοίκων του Δήμου, ότι η εικόνα των μαθητικών παρελάσεων δεν είναι αυτή που θα πρέπει. Και δυστυχώς η εικόνα αυτή χρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα δεν φταίνουν τα παιδιά, ή τουλάχιστον δεν φταίνουν μόνο τα παιδιά. Φταίνε ίσως και περισσότερο οι γονείς, όλοι μας, όσοι είμαστε γονείς, φταίνε οι καθηγητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, φταίνε όλοι μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Ουτσώς αυτή η κατάσταση, αν μη τι άλλο, όχι μόνο να μην χειροτερέψει, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά να βελτιωθεί η κατάσταση. Ποια είναι η δική μου πρόταση? Η δική μου πρόταση είναι να γίνει μια διαβούλευση ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή, σε κάποια άτομα που θα προτείνει, μια επιτροπή ίσως που θα υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, ίσως, με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω ενός ηλεκτρονικού φόρουμ, μέσω του διαδικτύου, στο οποίο θα προταθούν κάποια μέτρα, θα ζητηθούν να προταθούν κάποιες λύσεις, οι οποίες αυτές θα βοηθήσουν ούτως ώστε να αναστραφεί αυτή η εικόνα, η άσχημη εικόνα των μαθητικών παρελάσεων. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και μπορεί να γίνει με προτάσεις που θα έρθουν από όλους μας. Οι λύσεις που θα προταθούν μπορεί να προβλέπουν ίσως και μερικά κίνητρα. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η εικόνα των παρελάσεων δεν είναι θέμα εντυπώσεων. Είναι πάνω απ' όλα υποχρέωσή μας, υποχρέωση όλων μας, γιατί αποτελεί χρέος τιμής απέναντι στους ήρωες, στους νεκρούς ήρωές μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε όλοι στο συγκεκριμένο θέμα, και όσο και αν κάποιοι ίσως δεν το θεωρήσουν ότι είναι πρώτης γραμμής θέμα, για μένα προσωπικά, και όχι λόγω της ιδιότητάς μου ως αξιωματικός απόστρατος αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα πάνω απ' όλα σαν Έλληνας και σαν Καστοριανός δημότης πρωτίστως και μετά σαν δημοτικός σύμβουλος, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η εικόνα και με θύμει ειδικά κάθε φορά που βλέπω αυτή η εικόνα να χειροτερεύει χρόνο από χρόνο. Θα παρακαλούσα λοιπόν και τελειώνοντας, γιατί τέλος αυτά είναι τα δύο θέματα που θέλω να αναφέρω πρώην ηγεσίας, θα παρακαλούσα πάρα πολύ και για τα δύο θέματα αυτά που είπα να υπάρξει κάποια ενημέρωση, η οποία ενημέρωση δεν έχει να κάνει μόνο με την ενημέρωση την προσωπική ή την ενημέρωση του σώματος εδώ, του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά έχει να κάνει με την ενημέρωση του συνόλου των δημοτών του Δήμου Καστοριάς. Σας ευχαριστώ πολύ.